Ναι, κοιτάξτε, δεν μας είπαν κάτι καινούριο, μας είπαν κάτι που ξέραμε. Αυτό που είπε η αντιπολίτευση στην Τουρκία είναι ότι λίγο πολύ ότι όποιος θέλει να μπει στην Τουρκία μπορεί να μπει εύκολα και ότι τέλος πάντων ότι τα σύνορα είναι διάτρητα. Εμείς πάντα πιστεύαμε και εγώ το πιστεύω ότι η διακυβέρνηση Ερντογάν σκοπίμως δέχεται μεγάλο αριθμό προσφύγων και μεταναστών στην λογική του ότι τους χρησιμοποιεί μετά. Είτε για να δημιουργήσει προβλήματα σε εμάς, είτε για να διαπραγματευτεί με την Ευρώπη. Το ζήσαμε το Μάρτιο του 20, που για μένα το Μάρτιο του 20 η Τουρκία δεν πίεσε απλά την Ευρώπη για περισσότερα χρήματα, κατ' εμέ προσπάθησε να αποδιοργανώσει, να αποσυντονίσει την ελληνική πολιτεία, το ελληνικό πολιτικό σύστημα, να κάνει ζημιά στην ελληνική κυβέρνηση. Και αυτό το λέω γιατί αν θυμόμαστε τότε ήταν μια περίοδος που υπήρχε αναβρασμό στα νησιά, υπήρχαν ΜΑΤ, λόγω του αυξημένου αριθμού των ανθρώπων αυτών. Άρα ναι, η Τουρκία χρησιμοποιεί δυστυχώς τους ανθρώπους αυτούς, εργαλειοποιεί για να πετύχει διάφορα πράγματα. Τώρα βλέποντας όμως και κάποια άλλα χαρακτηριστικά, δυστυχώς αυτό που ζούμε πια δεν είναι πολιτική Ερντογάν. Είναι πολιτική Τουρκίας. Δεν είναι τυχαίο ότι κάθε φορά που ο Ερντογάν λέει κάτι που έχει σχέση με την Ελλάδα, η αντιπολίτευση βγαίνει και τον ανταγωνίζεται. Μιλάει για παράδειγμα για τη γαλάζια πατρίδα, μιλάει για την αποστατικοποίηση των νησιών και βγαίνει η αντιπολίτευση και λέει ότι γιατί κάθεσαι με σταυρωμένα χέρια, οι Έλληνες μας έχουν υπαρπάξει 10 νησιά, 18 νησιά, 20 νησιά, 25 νησιά και ούτω καθεξής. Και το χειρότερο είναι ότι σε αυτή την πρωτοφανή εθνικιστική ρητορία έχει εκπαιδευτεί ο τουρκικός λαός στο να πιστεύει τα αφηγήματα αυτά. Ναι, και όλα αυτά βέβαια έρχονται και σε συνάρτηση με το ότι βρισκόμαστε σε προεκλογική πια τροχιά, σε εκλογική τροχιά στην Τουρκία. Ο Ερντογάν δεν έχει αφήγημα στο εσωτερικό της χώρας του, η οικονομία πολύ κακή, ο κόσμος πράγματι, η πλειοψηφία του κόσμου υποφέρει, άρα τι έχει να πουλήσει, μία νίκη από το εξωτερικό. Και την προσπαθεί, είτε στην Ελλάδα, είτε στη Συρία. Και να πούμε και εδώ ότι και όλο αυτό δεν είναι βέβαια μόνο ένα θέμα επικοινωνίας, έχει και ουσία, δηλαδή το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, η προσπάθεια της Τουρκίας υφαρπαγής ελλαδικών και κυπριακών θαλασσίων ζωνών είναι μια πραγματική πολιτική, δεν γίνεται δηλαδή μόνο για να το ακούει ο Τούρκος ψηφοφόρος, γίνεται διότι πράγματι η Τουρκία διεκδικεί, προσπαθεί με πειρατεία να καπηλευτεί θαλάσσιες ζώνες δικές μας. Είναι κηλικία. Και sorry που θα κάνω τώρα τέτοιο σχόλιο ερώτηση, αλλά μοιάζει ένα γερασμένο κράτος με ένα γερασμένο ηγέτη. Κοιτάξτε, στην Τουρκία υπάρχει μια πραγματικότητα ότι έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι 2 δεκαετίες στην εξουσία. Αυτό τι σημαίνει? Ότι έχει αποκτήσει απολυταρχικά χαρακτηριστικά. Είναι ίδιον των ηγετών που παραμένουν πολλά χρόνια στην εξουσία να αναπτύσσουν δυστυχώς χαρακτηριστικά που δεν συνάδουν με τις δυτικές δημοκρατικές κοινωνίες. Αυτό το βλέπουμε στη Ρωσία του Πούτιν, το βλέπουμε στην Τουρκία, το βλέπουμε και στη Βόρεια Κορέα αν θέλετε. Δημιουργούν αυτοί οι άνθρωποι μια αίσθηση μονιμότητας και χαράσουν πολιτικές. Και όμως αν με επιτρέψετε να πω, η ηλικία δεν είναι πάντα, ξέρετε, ίδιον συντηρητισμού. Εγώ θα πω ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης για παράδειγμα μέχρι τα βαθιά του γεράματα για μένα ήταν ένας οξυδερκής πολιτικός με όραμα. Αντίστοιχα και ο Ανδρέας Παπανδρέου που διακυβέρνησε πάλι μετά το 1993 είχε διάβια παρά την μεγάλη ηλικία, παρά τα προβλήματα υγείας. Νομίζω ότι το πρόβλημα στην Τουρκία αυτή τη στιγμή είναι ότι έχει παραμείνει πολλά χρόνια αυτός ο άνθρωπος στην εξουσία. Έχει χαρακτηριστικά καθεστώτος πια η διακυβέρνησή του. Αυτό έχει διολυστήσει και την αντιπολίτευση στην εθνικιστική ρητορία και μην ξεχνάμε ότι βασίζεται και στον Μπαχτσελή. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Τούρκος πρόεδρος είναι πρόεδρος ο κύριος Ερντογάν στηριζόμενος στην πολιτική έκφραση των γκρίζων λύκων. Mm-hmm. Μην το ξεχνάμε αυτό. Mm-hmm. Είναι δηλαδή σαν στην Ελλάδα ένα παρακλάδι τύπου Χρυσής Αυγής να συμμετείχε σε μια συγκυβέρνηση και αν ήθελε είχε τη δυνατότητα να τραβήξει την πρίζα από το πολιτικό σύστημα και η κυβέρνηση να έπεφτε. Έχει συρθεί ο Ερντογάν σε αυτή την εθνικιστική ρητορική και από αυτό. Θα το πάει παρακάτω. Εξαρτάται τι εννοείται θα το πάει παρακάτω. Να κάνει ένα επεισόδιο, αν δει ότι. Γιατί ξέρουμε όλοι ότι στις δημοσκοπήσεις δεν προηγείται. Ευγενικά το λέω. Φαίνεται ότι χάνει. Αν δει ότι πλησιάζουν προς εκλογές και δεν έχει άλλη. Που δεν έχει άλλη λύση στο εσωτερικό της χώρας να αλλάξει την κοινή γνώμη και πάντα ξέρουμε και στη Συρία σε αυτό το επίπεδο δουλεύει. Λοιπόν, τι πιστεύω. Ολική σύγκρουση με την Ελλάδα δεν θέλει. Εάν μπει σε πόλεμο με την Ελλάδα, έχει ένα βέβαιο αποτέλεσμα. Η Ελλάδα δεν είναι ούτε Συρία μετά από εμφύλιο, ούτε Αρμενία, Ναμπόρνο, Καραμπάχ με σοβιετικά όπλα τζεκαετίας το 90. Η Ελλάδα είναι μια συγκροτημένη χώρα με συγκροτημένο στρατό. Εάν λοιπόν μπει σε μια ουσιαστική περιπέτεια, θα έχει ένα αβέβαιο τέλος, στην καλύτερη των περιπτώσεων, και θα έχει και μεγάλες απώλειες όπως και εμείς άλλωστε. Να επιχειρήσει πάλι με τους πρόσφυγες, μετανάστες στον Εύρο, νομίζω ότι μετά την καζούρα του 20 δύσκολο. Άρα ή θα προσπαθήσει κάποιον υβριδικό τύπου πόλεμο, δηλαδή να προσπαθήσει αυτό που έκανε στον Εύρο το 20 να το κάνει από τα νησιά, αλλά και πάλι θα έχει δυσκολίες γιατί αυτό θα τον μπλέξει με την Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι πια πιο σκληρή απέναντί του. Εγώ νομίζω ότι πιο πιθανό είναι να κατευθύνει το γεωτρυπικό του σκάφος προς την Κυπριακή ΑΟΣ. Στη λογική ότι βλέπει ότι βρίσκονται κοιτάσματα στις κυπριακές θαλάσσιες ζώνες, αξιοποιήσιμα πια. Βλέπει ότι η Τουρκία που ήθελε με πειρατεία να έχει τον πρώτο λόγο στην περιοχή βρίσκεται εκτός. Και να πούμε εδώ ότι βρίσκεται εκτός όχι γιατί έχουμε κάποια αιμονή εμείς οι Κύπροι, οι Ισραηλινοί, οι Αιγύπτιοι, αλλά βρίσκεται εκτός γιατί έχει μια λογική πειρατείας ότι θέλω θαλάσσιες ζώνες που δεν είναι δικές μου και θέλω να έχω μερτικό απόλυτη Μεσόγειο χωρίς να έχω στην ουσία δικαιώματα. Αυτό την έχει κρατήσει εκτός και τι κάνει, προσπαθεί την πειρατεία αυτή να την προωθήσει με ενέργειες τύπου Orange Race 20. Πιθανά λοιπόν το νέο γεωτρυπικό σκάφος που αυτή τη στιγμή είναι έξω από την ατάλεια σε ύδατα τουρκικής δικαιοδοσίας σε ένα επόμενο στάδιο, ειδικά αν δει ότι οι εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν πάνε καλά για εκείνον, δηλαδή δεν έχει αλλαγή συσχετισμών στο Κογκρέσο και έχει την επόμενη μέρα πάλι το Μενέντες εκεί, πιθανά πια να προσπαθήσει να αναβαθμίσει την ένταση, να προχωρήσει σε κάποια προσπάθεια γεώτρησης στην Κυπριακή ΑΟΣ προκειμένου να ταράξει τα νερά και να υπενθυμίσει τις διεκδικήσεις της. Θα το δούμε.